ήταν η τέταρτη επέτειο από την δολοφονία του Σουλεμανί, από του Αμερικανού. Είχε μαζευτεί κοντά στο στον τάφο του, πλήθο κόσμου όταν έγιναν οι εκρήξει. Είναι απερίγραπτο όπω είδαμε το τι ακολούθησε. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από όλα αυτά, λίγε ώρε μάλιστα μετά την δολοφονία του υπαρχηγού τη Χαμά. Η Τεχεράνη η Μιχάλη μιλά κάθαρα για τρομοκρατικά χτυπήματα και αναφέρει πω στην είσοδο του νεκροταφείου στο Κερμάν είχαν τοποθετηθεί δύο σακούλε με κρυχτικά, ενώ οι δράστε, λέει η Τεχεράνη, φέρεται να πυροδότησαν τι βόμβε εξ Αποτέλεσμα, 103 νεκροί, εκατοντάδε οι τραυματίε. Ο πρόεδρο του Ιράν τώρα με δηλώσει του υποσχέθηκε την καταδίωξη και τον εντοπισμό των σχεδιαστών και των δραστών και παρόλο που έκανε λόγο για τρομοκρατική πράξη εντούτοις δεν κατηγόρησε συγκεκριμένη ομάδα η χώρα δεν είπε όνομα, mm. η οποία θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από αυτό. Αλλά ούτε και κανένα μέχρι στιγμή ανέλαβε την ευθύνη τη πολύ νεκρή επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ειδικά το τελευταίο 24ωρο, η ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή ακροβατεί, θα λέγαμε, σε ισορροπίε τρόμου, στο Λίβανο, χθε, τώρα, στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώ αυτό θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Και μια είδηση που έγινε γνωστή μόλι πριν από λίγο: ο πρόεδρο του Ιράν μεταβαίνει αύριο στην Τουρκία, όπου θα έχει συνάντηση Βάλτε. με τον Νταγί Περτογάν. Λοιπόν, οι εξελίξει, Παύλο, έχουν προκαλεί ανησυχία στην Δύση, χαρακτηριστικά. Είναι και το γεγονό πω ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ σε αυτοσυγκράτηση. Ναι, ακριβώ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σήκωσε το ακουστικό και τηλεφωνήσε στον Μπένι Γκάτ, μέλο του πολεμικού συμβουλίου τη κυβέρνηση Νετανιάχου, καλώντα ουσιαστικά το Τελαβήφ να αποφύγει κάθε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση σύγκρουση στην περιοχή και ειδικότερα επί ο Μακρό στο Λίβανο. Το τηλεφώνημα γίνεται μια ημέρα λοιπόν μετά την επίθεση στη Βηρητό που είχε σαν αποτέλεσμα το, το θάνατο του υπαρχικού τη Χαμά και την οποία πριν από λίγο σε διάγγελμά του η αίτηση Χασάν Νασράλα αποκάλεσε ω κατάφορη απειλή mm -hmm. κυριαρχία του Λιβάνου. Ο Νασράλα, ο Μιχάλη, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον του Ισραήλ. Είπε μεταξύ άλλων πω η εικόνα τη χώρα ω ειρηνικό έθνο έχει πια πέσει. Το Ισραήλ θεωρείται τρομοκράτη και δολοφόνο παιδιών. Σε ευχαριστούμε, Παύλο.